Καλωσορίζω τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος είναι πάντα κοντά μας. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο του Δήμου που μας θύμισε, τον κύριο Έπαρχο που είναι εδώ. Ευχαριστώ τις αρχές του νησιού που παρευρίσκονται στην εκδήλωσή μας σήμερα. Θα ήθελα να πω και λόγια. Θέλω να γνωρίζετε ότι ό,τι γίνεται στον Ναυτικό Όμιλο γίνεται για τα παιδιά. Θέλουμε τα παιδιά να είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε τους γονείς για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Θέλουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν θαλασσινό πνεύμα. Δεν φτάνει το ότι είμαστε νησί και είμαστε κοντά στη θάλασσα. Εμείς θέλουμε να ζούμε μέσα στη θάλασσα. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ τα παιδιά και τον προπονητή τους για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν και έχουν καταφέρει και έχουν φέρει στο νησί μας πάρα πολλές διακρίσεις. Συμμετείχαμε σε διασυλλογικούς αγώνες στη Σύρο, στη Ρόδο, στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Στοιχείο. Συμμετείχαμε με το σκάφος Ανοιχτής Θάλασσας, με την ομάδα Ανοιχτής Θάλασσας στο Ρόδο Σκάπ, όπου πήραμε και την πρώτη θέση overall. Σημαντική επιτυχία για το νησί μας. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, τα οποία έχουν κάνει δεύτερο σπίτι τους στο Ναυτικό Όμιλο και κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς που είναι οι αιμοδότες του Συλλόγου και τους χορηγούς που μας παραστέκονται. Το τελευταίο διάστημα έχουμε ανοίξει ένα πολύ καλό διάβλο επικοινωνίας με το Δήμο, ο οποίος μας βοηθά καταρχήν στο ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του Ναυτικού Ομίλου και σε δεύτερη φάση το κομμάτι του ΔΟΠΑΒΣ και το αθλητικό τμήμα, το οποίο άνοιξε την αγκαλιά του και μας συμπαραστέκεται και μας έχει υποσχεθεί ότι θα μας βοηθήσει στους αγώνες που πρόκειται να γίνουν στις 5-6-7 Μαρτίου, διασυλλογικός στην πλοία Τριγώνου, ο αγώνας. Θα έρθουν παιδιά και γονείς προπονητές από άλλα νησιά της περιφέρειας. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Η ονομασία του αγώνα είναι ενσωμάτωση του Δωδεκανήσου. Το κάναμε πέρσι πειραματικά. Φέτος πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα οργανωτικά. Θέλω να γνωρίζετε ότι ο Όμιλος το τελευταίο διάστημα κατάφερε με κόπους και βάσανα να αποκτήσει καινούργια μηχανή για το φουσκωτό σκάφος, αφού το είχε επισκευάσει το καλοκαίρι, και κατάφερε και να αναμορφώσει εκ νέου το τρέιλερ μεταφοράς των σκαφών των παιδιών σε άλλες περιφέρειες. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω κάποιους που μας βοήθησαν ξεχωριστά από το να έρθει η μηχανή δωρεάν στο νησί, στην τοποθέτησή της, στην επισκευή του σκάφους. Εύχομαι όλοι σας να είστε καλά, καλή χρονιά, καλή πρόοδο στα παιδιά, καταρχήν στο σχολείο και στα μαθήματα και δεύτερον στις αγωνιστικές τους επιτυχίες. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ σας.